συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και εδώ στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε τη μάχη σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, στα σχολιά και στις σχολές, για να δυναμώσει η συλλογική δράση, ο αγώνας, η διεκδίκηση για όλα όσα έπρεπε να είναι αυτονόητα, για όλα αυτά που μπορεί και πρέπει σήμερα να έχει ο λαός μας για να ζήσει. Δίνουμε τη μάχη για να μπει ο ελληνικός λαός κάτω από τη σημαία, να μην μπει κάτω από τη σημαία των στόχων του κεφαλαίου, αλλά να βγει μπροστά, να βάλει στο επίκεντρο τις δικές του πραγματικές ανάγκες, τα δικά του δικαιώματα, να σηκώσει τη δική του σημαία, να περπατήσει στο δικό του δρόμο για να πάρει τελικά αυτός ο ίδιος την εξουσία. Εδώ βρίσκεται και η ελπίδα, εδώ είναι η προοπτική για το λαό. Κρατάμε ζωντανή την ελπίδα, υπολογίζοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα προβλήματα, ότι η κατάσταση είναι σύνθετη, δύσκολη, εξακολουθεί δυστυχώς να σηματοδοτείται ακόμα μετά από 30 χρόνια από τις αντεπαναστατικές ανατροπές που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Φωτίζουμε την προοπτική όμως για το λαό μας, παίρνοντας υπόψη πως υπάρχει αυτό το συνολικό πισωγύρισμα, ότι παραμένει ακόμα ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης. Και σε αυτές τις συνθήκες, συνθήκες οικονομικών κρίσεων, μεγάλων προβλημάτων, φουντώνουν όλες αυτές οι ανορθολογικές, οι αντιδραστικές θεωρίες, ο συντηρητισμός, οι αυταπάτες, έως και ξαναβγαίνουν από το αυγό του φιδιού φασιστικά μορφώματα ή κόμματα. Όμως, απ' την άλλη, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Είναι η ύπαρξη του κόμματός μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με τον επαναστατικό του χαρακτήρα, με επιρροή στο κίνημα, στις λαϊκές δυνάμεις, με κύρος στο διεθνές κίνημα. Είναι το ΚΚΕ που έχει μπει ήδη στο δεύτερο αιώνα του και με την στρατηγική του φωτίζει τη μόνη προοπτική για το λαό, για την εργατική εξουσία. Με την εκατοντάχρονη πείρα μας, με πολύτιμα εφόδια τις σύγχρονες επεξεργασίες μας, τα συμπεράσματά μας, γινόμαστε ακόμα πιο ικανοί, πιο δυνατοί, με ισχυρούς δεσμούς με τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις, πιο ικανοί πρέπει να γίνουμε, να δουλεύουμε με την πολιτική μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήδη ο λαός μας έχει αρκετά δείγματα για να καταλάβει τι σημαίνει για αυτόν και τα παιδιά του η υλοποίηση των δεσμεύσεων της νέας δημοκρατίας ως κυβέρνηση. Γιατί η μείωση φόρων, η προσέλκυση επενδύσεων, η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας που έκανε σημαία της προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υλοποίηση μιας αντιδραστικής αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία πάει χέρι-χέρι με την ένταση του αυταρχισμού, της καταστολής. Αλήθεια, για ποια μείωση φόρων μιλάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί το φορολογικό της νομοσχέδιο, το οποίο η ίδια ονομάζει φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή, λέει, διάσταση για την Ελλάδα του αύριο, το μόνο που κάνει είναι να μετατρέπει όλο και περισσότερο τη φορολογία σε μέσο εξυπηρέτησης των επιδιώξεων των διαφόρων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και ενώ ήδη υπάρχουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα, δηλαδή φοροαπαλλαγές και προνόμια ευνοϊκά
για κλάδους της οικονομίας όπως είναι για παράδειγμα οι εφοπλιστές, ενώ ήδη οι μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν μόνο με το 7% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μειώσει και άλλο τους φορολογικούς συντελεστές σε αυτούς, από το 28% στα 24% και για τα διανεμόμενα κέρδη από το 10% στο 5%. Οι όποιες παρεμβάσεις για τα λαϊκά εισοδήματα επιχειρούν να νομιμοποιήσουν μόνο στη λαϊκή συνείδηση ένα άδικο φορολογικό σύστημα, το οποίο γίνεται ακόμα πιο αντιλαϊκό, αφού τελικά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, θα συνεχίζουν να πληρώνουν το 93% των φορολογικών εσόδων. Θα συνεχίζουν δηλαδή να ματώνουν και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης για τα κέρδη των λίγων, των εκμεταλλευτών. Μια επιπλέον απόδειξη είναι ο ίδιος ο καινούριος κρατικός προϋπολογισμός, όπου τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 800 εκατομμύρια ευρώ το 2020, ενώ οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν 550 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 2019, παρά το γεγονός ότι θα έχουν ήδη περισσότερα κέρδη. Ποιος δηλαδή τελικά θα πληρώσει για ακόμη μια φορά το μάρμαρο? Η εργατική τάξη, ο λαός, που όχι μόνο θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, αλλά θα πληρώσει και για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, αφού οι κρατικές δαπάνες παραμένουν παγωμένες εδώ, ενώ οι ελλείψεις σε υποδομές και πάνω απ' όλα σε προσωπικό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και όλα αυτά σε συνθήκες ανάπτυξης, όπου θα έχουμε έκρηξη επενδύσεων, όπως τουλάχιστον λέει η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία νομοθετεί ό,τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο και τις δικές του επενδύσεις. Και οι καπιταλιστές δεν έχουν ανάγκη μόνο από ενισχυμένη κρατική χρηματοδότηση για να κάνουν αυτές τις περιβόητες επενδύσεις και άλλες διάφορες διευκολύνσεις. Θέλουν και όλο το πεδίο ελεύθερο, απαλλαγμένο από κάθε εμπόδιο, όπως είναι η συνδικαλιστική δράση δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα εργατικά σωματεία. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα από το ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα μορφή καταστολής του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος με ομή παρέμβαση του κράτους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Καταστολή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος είναι και οι ενώσεις προσώπων, αυτό το κρατικό εργαλείο που μπαίνει στην υπηρεσία των εργοδοτών για να τσακιστούν οι μισθοί και να γενικευτεί η εργασιακή ευελιξία. Κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ο νόμος Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας που διατήρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε γίνει πριν και προβλέπει τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τον Υπουργό, ο οποίος πλέον έχει με το νέο νόμο της Νέας Δημοκρατίας εν λευκό εξουσιοδότηση να μην αφήσει τίποτε όρθιο. Στόχος τους είναι οι εξαιρέσεις από τις ελάχιστες συμβάσεις εργασίας να γίνουν τελικά ο κανόνας. Δηλαδή επέκταση παντού των ειδικών οικονομικών ζωνών, δηλαδή εργατικά γκέτο παντού. Έχουν μάλιστα το θράσος να βαφτίζουν δημοκρατία τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Από πού και ως πού θεωρείται δημοκρατία να έχει το Υπουργείο Εργασίας το Μητρώο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, λες και είναι παράρτημα της ασφάλειας? Από πού και ως πού είναι δημοκρατία η κρατική παρέμβαση στη λειτουργία των συνδικάτων, ο έλεγχος των σωματείων από κυβέρνηση και εργοδότες? Από πού και ως πού είναι δημοκρατία η κήρυξη απεργίας με ηλεκτρονική, λέει, ψηφοφορία, όπου οι εργάτες ούτε δεσμούς θα έχουν μεταξύ τους, ούτε θα συζητούν συλλογικά,
ούτε από κοινού θα μπορούν να αποφασίζουν να οργανώνουν τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις τους. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταστολή της συνδικαλιστικής δράσης, φακέλωμα των αγωνιστικών διαθέσεων, των σωματείων. Και οι εργάτες εδώ στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μπορούν με το μαζικό, ενωτικό, ταξικό τους αγώνα να τους χαλάσουν αυτά τα σχέδια, να διεκδικήσουν σύγχρονους όρους δουλειάς, αμοιβής, να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και δράση. Φίλες και φίλοι, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβουμε πάλι, πως η Νέα Δημοκρατία πιάνει το νήμα της αντιλαϊκής πολιτικής από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει. Αυτό έκανε με τις διευκολύνσεις, τα προνόμια και τις μειώσεις φόρων στο κεφάλαιο, αυτό κάνει με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, με το χτύπημα της απεργίας, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό ετοιμάζεται να κάνει και τώρα με το νέο ασφαλιστικό. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να εφαρμόσει και όχι να ακυρώσει το νόμο Κατρούγκαλο, όπως λέει, το νόμο Λεμιτόμο δηλαδή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Γιατί το κυβερνητικό σχέδιο είναι σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος, έτσι ώστε η κοινωνική ασφάλιση από κοινωνικό δικαίωμα να μετατρέπεται σε επένδυση και με ατομικό ρίσκο. Τι σχεδιάζουν? Οι εργαζόμενοι να υποχρεώνονται για όλη τη ζωή τους να πληρώνουν ατέλειωτες εισφορές από το μικρό μισθό τους ή ακόμα και φόρους, όπως δηλαδή έκαναν και κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στο τέλος όμως τώρα δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν σύνταξη. Γιατί οι παράμετροι που μπαίνουν σχετίζονται με την επένδυση αυτών των εισφορών και τις αποδόσεις που θα έχει αυτή η επένδυση. Θα εξαρτάται από τη γενικότερη πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά και της λεγόμενης δημοσιονομικής σταθερότητας με βάση τους δείκτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των λεγόμενων θεσμών. Εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όμως αυτό που κυρίως θέλουμε σήμερα να πούμε και από αύριο το πρωί σε όλους τους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους φτωχούς αγρότες, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες, αλλά και τα νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι θα πει κοινωνική ασφάλιση, είναι πως η σύνταξη, η υγεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Το κράτος πρέπει να εγγυάται αυτό το δικαίωμα σε όλους και όλες. Δεν είναι εμπόρευμα να πωλείται. Εδώ μιλάμε για τις ίδιες τις ζωές μας. Γι' αυτό και η δική μας αντίληψη δεν αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό ως κόστος, ως ένα επιπλέον κόστος. Γι' αυτό χρειάζεται, λέμε, και άλλη οικονομία, άλλη κοινωνία, που δεν θα φρενάρει, αλλά θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν περισσότερα χρόνια στα γεράματά τους εκτός παραγωγής, να ζήσουν ελεύθεροι, χωρίς το βραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, να ξεκουραστούν, να διαθέσουν χρόνο όπως αυτοί το δικό τους το χρόνο, όπως αυτοί το επιθυμούν. Και όχι όπως επιθυμούν οι μεγαλοκαπιταλιστές και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την απασχόληση μέχρι τα πολύ βαθιά γυρατιά με το βάρβαρο επιχείρημα της ενεργούς γύρανσης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για μια δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, παροχές
και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Όλα αυτά που συζητάμε συνθέτουν την αντιδραστική κυβερνητική πολιτική, η οποία επιβάλλεται με ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής, όπως αποδεικνύουν και τα πρόσφατα έργα της κυβέρνησης. Οι ποινικοί κώδικες που ενσωματώνουν αντιδραστικούς θεσμούς διευρύνουν τις διατάξεις του τρομονόμου, ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατική πράξη και οποιοδήποτε απλό αδίκημα. Οι αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο που θέλουν να βάλουν στον ηλεκτρονικό γύψο το εργατικό κίνημα, αλλά και η παραβίαση του ακαδημαϊκού ασύλου και η επίθεση των ΜΑΤ σε φοιτητές που διαμαρτύρονταν για το lockout στην ΑΣΟΕ. Και όλα αυτά, αυτή την περίοδο, κατά την οποία χιλιάδες φοιτητές, όπως και εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλού, γεμίζουν τα αμφιθέατρα, συζητάνε συλλογικά, αποφασίζουν κινητοποιήσεις για το κόστος σπουδών τους που μεγαλώνει, για τα πτυχία που μπαίνουν στην κορνίζα και δεν βρίσκουν αύριο δουλειά στο αντικείμενό τους, για τις ελλείψεις στη στέγαση, στις υποδομές. Απορρίπτουν τα παραμύθια ότι έχουν δήθεν να λαβαίνουν από μια ανάπτυξη στην οποία έχουν να κερδίσουν μόνο οι λίγοι, κάποιοι δηλαδή επιχειρηματικοί όμιλοι. Όλα αυτά βεβαίως, μαζί με το κλίμα αστυνομοκρατίας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προετοιμασία των ίδιων των επιτελείων του συστήματος, του ίδιου του εκμεταλλευτικού συστήματος, που ξέρουν ότι η αδικία αυτή γεννά την αμφισβήτηση, την αγανάκτηση, την οργή. Όλα αυτά δηλαδή που μπορούν να γίνουν συλλογική οργάνωση και πάλι να συναντηθούν με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, οπότε τότε είναι που θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους αυτούς. Αυτοί λοιπόν παίρνουν τα δικά τους μέτρα. Εμείς πρέπει να πάρουμε τα δικά μας. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα θα απαντήσουν σε αυτό τον αυταρχισμό και την καταστολή. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πόσο επικίνδυνη είναι για το λαό μας η εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, το ομολόγησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος απευθυνόμενος στον διοικητή των χερσαίων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ευρώπη, τον διαβεβαίωσε ότι όπως πολέμησαν πριν στο πλάι των Αμερικάνων, στην Κορέα, στη Γιουγκοσλαβία, σε άλλους πολέμους, έτσι λέει θα ματώσουν ξανά στο μέλλον για χάρη των υπεριαλιστικών σχεδιασμών οι Έλληνες στρατιώτες, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς που είναι ικανή να φτάσει η όποια αστική κυβέρνηση για τα συμφέροντα της τάξης που έχει στην εξουσία. Είναι το ίδιο κουβάρι που ξετυλίγεται μέρα τη μέρα. Το κουβάρι της ενεργητικής συμμετοχής στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, το οποίο άνοιξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας στη φωτιά τους εργαζόμενους και την νεολαία. Και ας μην ψάχνουμε ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος ο χειρότερος, γιατί είναι σαν να ψάχνουμε τελικά ψήλου στάχυρα. Βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη με τις γονικλησίες που έκανε στον Τραμπ στους Αμερικάνους, και η Νέα Δημοκρατία τώρα ως πιο original εκπρόσωπος αυτών είναι υποχρεωμένη να τον ξεπεράσει. Και ας μην νομίζει ο κύριος Τσίπρας, του λέμε και εδώ από τα Γιάννενα, ότι ξεπλένεται η φιλοαμερικάνικη, η φιλονατοϊκή πολιτική του με το να κάνει παρουσία για τις ανάγκες των τηλεοπτικών καναλιών, περπατώντας τη σταδίου μέχρι το ύψος της Μεγάλης Βρετανίας στο Σύνταγμα, ανήμερα της επετείου της μεγάλης εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο ελληνικός λαός, το αγωνιστικό κίνημά του τον έχει γνωρίσει πλέον και αυτόν, και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τώρα να δυναμώσει η πάλι όλων ενάντια στην επικίνδυνη συμφωνία
στρατιωτική συμφωνία συνεργασίας των ΗΠΑ και της Ελλάδας, για την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τέτοιους ημπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, για να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας, για να μην μεταφερθούν στον Άραξο ή αλλού πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών, για να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν σε αποστολές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ εκτός συνόρων, για να σταματήσουμε να πληρώνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, για αποδέσμευση από όλα αυτά, για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο των ξεριζωμένων από τους πολέμους που προκαλούν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και που εγκλωβίζουν οικογένειες θύματα πολέμων, φτώχειας, κρίσεων, δολοφονιών, εμφυλίων στις χώρες τους, στα νησιά του Αιγαίου, σε όλη την Ηπειρωτική χώρα, με βάση την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη συμφωνία του Δουβλίνου, όπου οδηγεί σε διπλό εγκλωβισμό όλους αυτούς τους ξεριζωμένους, και έτσι να την πληρώνουν και αυτοί και ο ελληνικός λαός τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Πρέπει άμεσα να λυθεί αυτό το ζήτημα με γρήγορες διαδικασίες, με επαρκή προσωπικό που θα τελειώνει γρήγορα τις διαδικασίες ασύλου σε ανοιχτά κέντρα για όσο καιρό είναι εδώ, να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους. Γιατί η χώρα προορισμού δεν είναι η Ελλάδα και δεν μπορεί να την πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν μπορούν να την πληρώνουν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες. Το ΚΚΕ έχει κάνει καθαρή τη θέση του από την πρώτη στιγμή. Για να γίνει τελικά πραγματικά αφέντης σε αυτό εδώ τον τόπο ο ίδιος ο λαός μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπαίνουμε μπροστά. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθεί η πάλη, για να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για να αυξηθούν οι συντάξεις, να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, να μπει φρένο στο νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση και βεβαίως για να υψωθεί τείχος προστασίας στις λαϊκές κατοικίες ενάντια στους πληστηριασμούς που θα πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας το επόμενο διάστημα, για να αυξηθούν οι εστίες αντίστασης, αντεπίθεσης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο μόρφωσης, να διευρύνεται η δύναμη του κόμματος και της ΚΝΕ με νέους αγωνιστές και αγωνίστριες, για να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία των μισθωτών εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, να αγκαλιάζει πιο πλατιά τις γυναίκες και την νεολαία, για να μεταφραστούν οι σημερινές δυνατότητες σε μια πραγματικά καλύτερη ζωή για το λαό μας. Ένα εμπόδιο όμως πρέπει να βγει από τη μέση: η καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία. Γιατί την αναρχία της καπιταλιστικής οικονομίας που οικοδομείται με βάση το κέρδος μπορεί να την ξεπεράσει μόνο ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της οικονομίας, αξιοποιώντας όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας για την εξασφάλιση της ευημερίας του λαού μας, μετατρέποντας σε λαϊκή περιουσία όλα τα εργαλεία με τα οποία γίνεται η παραγωγή, καθορίζοντας το τι, πόσο, πού, από πόσους και ποιους θα παραχθεί με γνώμονα όχι το κέρδος των λίγων του ενός ή του άλλου μονοπωλιακού ομίλου, αλλά τη συνδυασμένη κάλυψη των αναγκών του λαού μας. Έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η πατρίδα μας, οι υποδομές της, το πολυάριθμο εξειδικευμένο εργατικό, επιστημονικό, τεχνικό, δυναμικό, μεγάλο μέρος του οποίου σήμερα βρίσκεται είτε στην ανεργία, είτε χαραμίζεται σε μη παραγωγικές εργασίες ή και φεύγει στο εξωτερικό. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η προστασία, ο σεβασμός στο περιβάλλον που σήμερα θυσιάζεται στο βωμό των κερδών των λίγων. Πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή του λαού σε όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής
μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η εργατική εξουσία. Μια εξουσία με θεμέλιο τους ίδιους τους τόπους δουλειάς, που σε τίποτα βέβαια δεν μοιάζει με τη σημερινή δημοκρατία που σταματάει έξω ακριβώς από αυτούς τους χώρους, γιατί ταυτίζεται μόνο με τη δικτατορία του κεφαλαίου. Πραγματική ελευθερία μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια κοινωνία πραγματικά ελεύθερη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου ο καθένας θα παίρνει ολοκληρωμένη μόρφωση, θα μπορεί να αναπτύσσει όλες τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, την προσωπικότητά του, να θέτει τις ικανότητές του στην υπηρεσία του κοινού καλού. Γι' αυτό επιλέγουμε και συμμετέχουμε στην πάλι για την ανατροπή αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, της σοσιαλιστικής. Γι' αυτό λέμε ότι αποτελεί τελικά μονόδρομος η συμπόρευση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για όποιον δεν συμβιβάζεται με τα όρια που επιβάλλουν αυτό το σύστημα, το κράτος του, το κέρδος των αφεντικών. Γιατί η εποχή μας εξακολουθεί να είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Αυτή η ιστορία δεν τέλειωσε. Είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Ακριβώς, γιατί ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και όλες. Να περάσουμε καλά απόψε, να έχετε υγεία, αγωνιστικότητα, δημιουργικότητα και από αύριο είμαστε μπροστά ξανά στους αγώνες.